Καλημέρα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Σαμολαδά. Καλημέρα και στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φτάσαμε λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη στο σημείο να επιλέγουν οι γιατροί ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, στην Θεσσαλονίκη είχαμε το ένα μετά το άλλο αρνητικά ρεκόρ. Πρέπει πριν να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με το lockdown που είπατε. Το lockdown είναι αναπόφευκτο. Επειδή όμως δεν οργανώσαμε όπως θα έπρεπε το σύστημα περίθαλψης και στο επίπεδο της πρόληψης, με περισσότερα τεστ το καλοκαίρι και μετά προληπτικά μαζικά στον πληθυσμό, προκειμένου να εντοπίζουμε ασυμπτωματικούς ασθενείς και να τους απομονώνουμε, και δεν οργανώσαμε και το σύστημα νοσοκομιακής περίθαλψης. Είδατε ότι ήδη τώρα ξεκινάει ο πόλεμος και εμείς μείναμε χωρίς κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Στην Θεσσαλονίκη λοιπόν... Έχω να κάνω σχόλιο επ' αυτού πάντως. Θέλω να σας πω ότι προημερών και χωρίς καμιά διάθεση, ας κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, προημερών και ο κύριος Εξαδάκτυλος μας είπε ότι ακόμη και το σύστημα της Γερμανίας που είναι μπετόν αρμέ πιέζεται. Δηλαδή εγώ δεν αμφιβάλλω και δεν αμφισβητώ ότι το σύστημα υγείας στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια είναι ευάλωτο. Ποτέ δεν ήταν δυνατό να αντέξει τις ανάγκες. Πάντα κάναμε ρεπορτάζ ότι υπάρχουν ελλείψεις τόσο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και σε υποδομές. Δηλαδή, αυτό έτσι δεν είναι. Αλλά αυτή η πανδημία είδαμε και σε χώρες προηγμένες. Να, ο κ. Εξαδάκτυλος πήγε τη Γερμανία και η Γαλλία και η Ιταλία και η Αμερική. Η παρατήρηση που έχω να κάνω σε αυτό είναι η εξής. Εδώ είχαμε καλό καιρό, βοήθησε. Και τα κρούσματα ήταν ασφαλώς λιγότερα γι' αυτό, ναι. Αλλά και όχι μόνο τα κρούσματα, γιατί τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα γιατί δεν κάνουμε τεστ, αλλά κυρίως όμως οι νοσηλείες στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ. Όμως τώρα έχουμε μία πολύ μεγάλη άνοδο και η χώρα μας δεν είναι στην κατάσταση του Βελγίου, ας πούμε, έτσι, σε κρούσματα, σε νοσηλείες, και η Γερμανία, όπως είπατε πριν, κάνει πάρα πολλά τεστ. Εμείς κάνουμε τώρα 2 ανά 1000 κατοίκους, δηλαδή περίπου 20.000 κατά μέσο όρο την ημέρα. Η Γερμανία όμως κάνει 5 ανά 1000 και 7 ανά 1000 κατοίκους. Ναι. Εμείς λοιπόν τώρα τι κάνουμε εδώ? Εδώ το μόνο που κάνουμε είναι να ελέγχουμε τα θετικά κρούσματα και τις επαφές των κρούσματων. Δεν κάνουμε μαζικούς προληπτικούς ελέγχους στην κοινότητα για να εντοπίσουμε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Ναι, και εμείς βέβαια στη Θεσσαλονίκη το βλέπουμε από τα λίματα το πραγματικό μέγεθος της κατάστασης. Έτσι και βέβαια, οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι μια χρόνια παθογένεια του συστήματος αυτή. Αλλά τώρα, επειδή είχαμε περιθώριο από το Μάρτι και ξέραμε ότι θα έρθει και το δεύτερο κύμα, θα έπρεπε να οργανωθούμε καλύτερα στο επίπεδο αυτό. Ας πούμε, η Θεσσαλονίκη την Παρασκευή που μας πέρασε είχε 30 κλίνες κενές ΜΕΘ σε αυτές που λειτουργούσαν εξ αρχής. Και αναγκαστήκαν σε ένα Σαββατοκύριακο, άλλαξαν τελείως οι αριθμοί που μας πέρασε και αναγκάστηκαν. Μετέτρεψαν την κλινική, την ΜΕΘ του γεννηματάς, σε ΜΕΘ κορονοϊού. Μετέφεραν τους ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο έγινε και στον Άγιο Παύλο. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, 10 νέες κλίνες που ήταν γενικής ΜΕΘ μετατράπηκαν σε κορονοϊού. Και τώρα έχουν μόνο 4 κλίνες ΜΕΘ την ανάνυψη, γενική. Και εκεί γίνονται πολύ σοβαρά χειρουργία, ογκολογικά, νευροχειρουργικά. Υπάρχουν πώς και άλλες παθήσεις, δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Μπορεί πώς να χρειαστεί. Πώς θα γίνουν με 4 κλίνες ΜΕΘ? Και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πείτε μου, ποια είναι η εικόνα σήμερα? Σήμερα λοιπόν, χθες τουλάχιστον, γιατί σήμερα δεν πήραμε στοιχεία, νοσηλευόνταν 71 περιστατικά στη ΜΕΘ και τα κενά κρεβάτια στη Θεσσαλονίκη, μιλάω, ήταν 16. Και από όπου βρίσκεται το Υπουργείο και λέει ότι είναι περισσότερα. Εγώ μπορώ να σας τα πω ένα-ένα. Παπα-Νικολάου είναι γεμάτο. Με 25 ασθενείς. Στο νοσοκομείο... Μιλάμε για κλίνες τώρα, δεν μιλάμε για ΜΕΘ. Για κλίνες ΜΕΘ. Ναι. Ας τα πούμε, Πρόεδρε, λίγο με τη σειρά να ξέρουμε και εμείς στην πόλη τι γίνεται. Πούμε, λοιπόν. Παπα-Νικολάου, χθες μιλάμε, 25 γεμάτες. Στο ΑΧΕΠΑ, στις 25 που λειτουργούν, οι 15 γεμάτες. Στο Παπαγεωργίου το νοσοκομείο ήταν 6. Έγιναν 8, γέμισαν και οι 8, και μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό στη μονάδα εμφραγμάτων σε μία απομόνωση διασωληνωμένο. Στον Άγιο Παύλο ήταν 8 κλίνες ΜΕΘ γενικής
μετατράπηκαν σε κορονοϊού είναι τα δύο κρεβάτια κατηλημένα. Του γεννηματάς 10 κλίνες μεθ από γενική μετατράπηκε σε κορονοϊού και είναι γεμάτη. Πού βλέπετε εσείς λοιπόν το Ιπποκράτειο δεν έχει μεθ κορονοϊού. Σε ποιο νοσοκομείο λοιπόν? Και στον Άγιο Δημήτριο στα 6 κρεβάτια είναι τα 4 γεμάτα. Και εκεί ήταν γενική μεθ και μετατράπηκε σε κορονοϊού. Πού βλέπετε λοιπόν εσείς τα 30-35 κρεβάτια που ανακοινώθηκαν χθες από το Υπουργείο ότι είναι κενά? Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πέστε μου ένα άλλο νοσοκομείο που διαθέτει μεθ και έχει κενές κλίνες. Γιατί εγώ δεν ξέρω άλλο. Τι να σας πω, και εμείς, κοιτάξτε, δεν έχουμε και εύκολη πρόσβαση και εμείς από τις δηλώσεις, από τις δηλώσεις τις δικές, από τις δηλώσεις του Υπουργού, από αυτά μαθαίνουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορούμε να μπούμε να μετρήσουμε. Ξέρουμε... Και να πω και το εξής, ναι. Γιατί έκανα τη δήλωση χθες. Αυτή ότι επιλέγονται οι ασθενείς. Γιατί ξενίζει αυτό? Αυτό είναι πρωτόγνωρο στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο δεν συμβαίνει και σχεδόν συνέχεια έχουμε διασωληνωμένους ασθενείς γενικά περιστατικά εκτός μεθ, γιατί πάντα είχαμε πρόβλημα με τις μεθ. Και οι γιατροί, οι εντατικολόγοι με το ΕΚΕΠΗ, το ΕΚΑΒ, επέλεγαν ποιοι θα μπουν στη ΜΕΔ. Μεταξύ δύο διασωληνωμένων, ενός ηλικιωμένου, 90 χρονών, 85, και ενός νέου ανθρώπου, τι επιλέγεις ως γιατρός όταν πρέπει να επιλέξεις? Τον νέο άνθρωπο ή τον ηλικιωμένο? Έχει το δικαίωμα ο ηλικιωμένος να μπει όμως σε ΜΕΔ? Έχει. Εδώ λοιπόν χθες είχαμε 26 θανάτους. Είχαμε δύο στη Δράμα, δύο στην Κοζάνη, είχαμε στην Αττική στο Ιπποκράτειο, είχαμε στην Παμακάριστο, σε νοσοκομεία που δεν διαθέτουν μεθ. Οι άνθρωποι αυτοί, εάν υπήρχαν νοσοκομεία με μεθ, δεν θα έπρεπε να διασωληνωθούν οι περισσότεροι εκ αυτών τουλάχιστον και να βρίσκονται μέσα σε μεθ και να δώσουν τη μάχη για τη ζωή από εκεί? Στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Οι κλίνες μεθ, όχι κλίνες μεθ, συγγνώμη, οι κλίνες κορονοϊού το Σαββατοκύριακο γέμισαν. Έσκασε ένα γυροκομείο με 56 κρούσματα και δεν είχαν κρεβάτια να διαχειριστούν τους ασθενείς. Και οι ασθενείς ως τσουβάλια μεταφέρθηκαν μέχρι και στην Κέρκυρα. Πήγαν στις Φιλιάτες, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι πάντα πρέπει να είναι στα μπάι κλίνη μεθ. Πιστεύετε ότι το δίλημα αυτό θα το βρίσκουν πλέον καθημερινά μπροστά τους οι υγειονομικοί? Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα δηλαδή, πριν... Δηλαδή διαλέγουμε ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Γι' αυτό είπα πριν ότι ένα lockdown μας σώζει επειδή υπάρχουν παθογένειες στο σύστημα. Το σύστημα το δικό μας, ακούστε με λίγο, όταν έχουμε όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, γιατί είναι περισσότεροι, υπάρχουν και οι διασωληνωμένοι, οι στις ΜΕΘ, διασωληνωμένοι και ΜΕΘ, είναι λίγο διαφορετικό πράγμα. Στις ΜΕΘ υπάρχουν και σοβαρά περιστατικά που δεν είναι διασωληνωμένοι, που πρόκειται να διασωληνωθούν, είναι στο όριο ή έχουν αποσωληνωθεί και δοκιμάζονται να δούμε εάν θα ανταπεξέλθουν για να μπορούν αποσωληνωμένοι να είναι εντάξει στην υγεία τους. Ναι. Ας πούμε στον Ευαγγελισμό, χθες είχαμε 12 τέτοια περιστατικά μη διασωληνωμένων στη ΜΕΔ. Άρα λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό το νούμερο των διασωληνωμένων στη ΜΕΔ με αυτούς με τον πραγματικό αριθμό. Είπε το Υπουργείο χθες ότι ήταν 180 διασωληνωμένοι στις ΜΕΤ. Ένα σύστημα που πρέπει να έχει 3.500 κλίνες ΜΕΤ με βάση τα νοσοκομειακά κρεβάτια θα έπρεπε να κολώσει με τόσο μικρό αριθμό νοσηλιών στις ΜΕΤ? Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τη μεταφορά ασθενών από γενικές μεθ των δημοσίων νοσοκομείων σε μεθ ιδιωτικών κλινικών. Έχω κρατήσει στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Πρόεδρε, έχουμε ακούσει για την επίταξη ουσιαστικά των ιδιωτικών κλινικών σε αυτή την αντιμετώπιση. Έχουμε σήμερα εικόνα για αν έχουν αρχίσει ήδη να μεταφέρονται ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία, από τις γενικές μεθ σε μεθ ιδιωτικών κλινικών? Μα συνέβη ήδη αυτό στη Θεσσαλονίκη που μιλάμε. Ναι. Το γεννηματάς ήταν γεμάτο και πήγαν σε ιδιωτικά νοσοκομεία, σε ιδιωτικές μεθ. Όπως και το Άγιος Παύλος, όπως και από τον Άγιο Δημήτριο. Πηγαίνουν περιστατικά. Εδώ εμείς τι λέμε. Και αυτό θα φρακάρει όμως, φαντάζομαι, και εκεί πέρα δεν είναι αμέτρητα. Εδώ εμείς τι λέμε. Ότι θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας,
όταν νοικιάζει πίνες μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, να μην είναι στην διακριτική ευχέρεια του ιδιώτη, ιδιοκτήτη των ΜΕΘ να τις παραχωρεί στο δημόσιο, αλλά θα πρέπει, αφού δεν τις επιτάσσει, όπως εμείς λέμε, τουλάχιστον να τις διαχειρίζεται το ΕΚΕΠΗ αποκλειστικά και μόνο και στο εισιτήριο και στο εξιτήριο. Γιατί τώρα που αναβάλλονται τα χειρουργεία από τα νοσοκομεία και πολύ σοβαρά χειρουργεία θα γίνονται στον ιδιωτικό τομέα και έχουμε και την εποχική γρίπη, οι ιδιώτες θα κρατάνε για δική τους χρήση της ΜΕΘ και ό,τι περισσεύει θα δίνουν στο δημόσιο. Αυτό που λέω δεν είναι πρωτόγνωρο. Συμβαίνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο νοικιάζει το σύστημα κλίνες ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα στην Αθήνα και ποτέ δεν ήταν ειλικρινείς. Δεν έδωναν τις ΜΕΘ στο σύστημα. Ό,τι περίσσευε έδωναν. Μήπως θα υπάρχουν και κρυφές χρεώσεις στους ασθενείς? Ποιο θα είναι το κόστος? Κοιτάξτε, το κόστος θέλω να πιστεύω ότι θα αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΗ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πληρώσει ο ασθενής. Ναι. Κανονικά υπάρχει συμμετοχή, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ γενναίο τιμολόγιο αυτό που δόθηκε. Μάλιστα εμείς ασκήσαμε και κριτική για τα ποσά που δίδονται. Ως εκ τούτου λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρεωθεί ούτε ένα ευρώ ο ασθενής. Γιατί κανονικά όταν πηγαίνεις για ένα χειρουργείο ό,τι άλλο στον ιδιωτικό τομέα, σου χρεώνουν σε ποσοστό 15-20% είναι δικά σου τα έξοδα, συν άλλα που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωμάτια κτλ. Ελπίζω να μην υπάρχουν κρυφές χρεώσεις. Τι εννοείτε ότι το θίξατε το ζήτημα αυτό του κόστους? Δηλαδή θα μπορούσαν με τα χρήματα αυτά που ουσιαστικά επινοικιάζονται οι ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών να δημιουργηθούν ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία? Ακούστε με λίγο. Αυτό που είπαμε είναι το εξής. Όταν έχουμε πόλεμο θα πρέπει να συμβάλλει και ο ιδιωτικός τομέας. Δεν μπορεί το δημόσιο αυτή τη στιγμή να πολεμάει και ο ιδιωτικός τομέας να μην βάζει καθόλου πλάτη στην καταπολέμηση της πανδημίας. Γιατί ούτε περιστατικά κορονοϊού δέχεται, όλα τα διεκομίζει, παρότι είναι δικαιούχοι εκεί στις ιδιωτικές κλινικές ή στα ιδιωτικά νοσοκομεία, τους διεκομίζει στα δημόσια νοσοκομεία και τις ΜΕΘ έτσι για τις πρώτες, παίρνει ένα ακριβό νοσήλιο. Ο ιδιωτικός τομέας. Ως εκ τούτου λοιπόν θα μπορούσε το δημόσιο με τόσο κόστος να οργανώσει καλύτερα τις δικές του ΜΕΘ. Και εδώ υπάρχουν παραλήψεις. Και στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν επιλεγεί να γίνουν δωρεές και να γίνουν ΜΕΘ, που δεν έχουν προχωρήσει. Αλλά και στην Αθήνα, στο Σωτηρία παράδειγμα, έγιναν 50 πίνες ΜΕΘ μετάχιστες διαδικασίες. Μετάχιστες. Αυτό τι δείχνει? Ότι αν υπάρχει χρήμα, μπορούμε να φτιάξουμε ΜΕΘ. Εκεί η Ελληνική Βουλή δόρισε τα χρήματα και μέσα σε 3 μήνες είναι έτοιμες οι ΜΕΘ. Και από 50 κλίνες λειτουργούν μόνο οι 15, οι 35 δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Καλά, αυτό τώρα αν είναι δυνατόν. Ναι, σας λέω και στην ίδια. Με τις υπόλοιπες δωρεές τι έγινε? Και εδώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ είχαμε αρκετές δωρεές από επιχειρήσεις. Και ΑΧΕΠΑ γεννηματάς υπάρχουν δωρεές για ΜΕΘ. Έχουν προχωρήσει, ρωτήστε. Δεν έχουν προχωρήσει. Όπως και στην ίδια. Και να προχωρήσουν, μου λέτε ότι ούτως ή άλλως δεν υπάρχει προσωπικό για να τις καλύψει. Ναι, αυτά όμως θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει, να προσληφθεί προσωπικό, να εξειδικευτεί και να ήμασταν έτοιμοι να τους λειτουργήσουμε. Και αν φτάσουμε να γίνουμε Βέλγιο, βεβαίως να κάνουμε lockdown. Αλλά ακόμη δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Γιατί μου λέτε ότι ένα lockdown θα μας σώσει? Ούτως ή άλλως η διασπορά δεν έχει. Γιατί το σύστημα έχει ξεπεράσει τα όρια του πια. Γιατί οι 1500 τόσοι που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εν δυνάμει αύριο μπορεί να χρειαστούν ΜΕΘ. Γιατί βαρύνουν τα περιστατικά και μπορεί να χρειαστούν ΜΕΘ. Και εμείς ΜΕΘ έχουμε ελάχιστα κενά κρεβάτια. Στην Αττική έχουμε 27 και στην Θεσσαλονίκη το πολύ να βρούμε 20 κρεβάτια. Και να σας αναφέρω ποια είναι Θεσσαλονίκη. Πάλι για άλλη μια φορά κενά. Είναι δύο στο Ανάγιο Δημήτριο, 4 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 6 στο Νοσοκομείο Άγιος Παύλος και 10 στο ΑΧΕΠΑ. Αυτά είναι τα κενά κρεβάτια στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εγώ πάντως έχω κρατήσει ότι έχουμε περίπου 1000 σε όλη τη χώρα κρεβάτια ΜΕΘ. Ακούστε με λίγο. Τώρα τι γίνεται? Και εδώ είναι, παίζουμε με τα νούμερα. Γιατί τι κάνουμε? Μετατρέπουμε καρδιοχειρουργικές μονάδες σε ΜΕΘ. Αίθουσες ανάνυψης όπως το ΑΧΕΠΑ σε ΜΕΘ.
γενικές ΜΕΘ σε ΜΕΘ κορονοϊού. Καρδιοχειρουργικές μονάδες σε ΜΕΘ κορονοϊού. Και παίζουμε με τα νούμερα. Αν λοιπόν μετατρέψουμε το σύστημα σε περίθαλψη μιας νόσου και αυξάνει την νοσηρότητα από άλλες αιτίες, φυσικά μπορεί να φτάσουμε αυτά τα νούμερα. Αν όλες οι μονάδες εμφραγμάτων, καρδιοχειρουργικές μονάδες, χειρουργικά τραπέζια που έχουν την υποδομή, τις κάνουμε ΜΕΘ κορονοϊού. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να, δεν πρέπει να αρρωστήσουμε από τίποτα άλλο. Αυτό. Ναι, Πρόεδρε. Έτσι, όμως, έτσι δηλαδή θέλουμε να λειτουργεί ένα σύστημα. Παράδειγμα, στο Αττικό έκλεισε η καρδιοχειρουργική μονάδα, μετατρέπεται σε ΜΕΘ κορονοϊού και με τις 10 εναπομείναντες κλίνες ΜΕΘ γενικές θα εξυπηρετούνται και τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά. Δεν θα γίνονται σοβαρά χειρουργία. Διασωληνωμένοι ασθενείς, όπως και στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, με άλλες αιτίες, ατυχήματα, τροχαία, γενικά περιστατικά, θα είναι εκτός ΜΕΘ. Διασωληνωμένοι, αναμένονται σε ένα κρεβάτι. Πού, σε μια κανονική αίθουσα. Σε έναν θάλαμο. Σε έναν θάλαμο κανονικό. Μα δεν ήταν στο Αττικό προχθές, στον Ερυθρό. Κάθε χρόνο δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Με διασωληνωμένους ασθενείς σε κοινούς θαλάμους. Λοιπόν, Πρόεδρε, έχετε πολλές φορές επισημάνει τις ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Πόσο επιδεινώνεται η κατάσταση λόγω των κρουσμάτων σε υγειονομικούς και αν πιστεύετε πως είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσουν οι γιατροί και νοσηλευτές όσο θα αυξάνεται ο φόρτος δουλειάς. Και μάλιστα διαβάζω και μια είδηση στο ενικός.gr τώρα πολύ φρέσκια ότι στα Τρίκαλα, στο νοσοκομείο Τρικάλων, έχει σημάνει συναγερμός για 4 κρούσματα σε καραντίνα 12 εργαζόμενοι. Ακούστε με λίγο. Εδώ υπάρχουν ευθύνες. Πάνω από 500 εργαζόμενοι νοσούν σήμερα από κορονοϊό. Και πάρα πολλοί είναι σε καραντίνα. Και αν εφαρμόζονταν η καραντίνα όπως θα έπρεπε να είναι άλλοι 2.000 σε καραντίνα. Αλλά δεν εφαρμόζονται, γίνονται τα τεστ τα οποία ξεγελάνε στην αρχή. Γιατί όταν έρχεσαι σε επαφή σήμερα, το τεστ δεν δείχνει αύριο, πρέπει να μεσολαβήσουν κάποιες μέρες. Και σταδιακά αυτό είναι και μία αιτία που νοσούν οι υγειονομικοί. Εδώ λοιπόν, παράδειγμα στην Θεσσαλονίκη, έχουμε μαζικά κρούσματα όπως το ΑΧΕΠΑ, έχουμε πάνω από 40, στο Παπανικολάου έχουμε πάνω από 63. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Γιατί δεν γίνονται προληπτικά τεστ στο προσωπικό, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, για να εντοπίσουμε ασυμπτωματικούς και να τους απομονώσουμε, να τους διώξουμε από το νοσοκομείο με αναρωτική άδεια. Εδώ λοιπόν, όποιος έχει πυρετό φαίνεται. Όποιος δεν έχει πυρετό, τι θα γίνει? Εν τω μεταξύ, στους ασθενείς που εισάγονται, δεν κάνουν σε όλους, πρέπει να κάνουν τεστ κορονοϊού. Το αποτέλεσμα είναι να μπαίνουν ασθενείς που δεν θεωρούνται ύποπτα κρούσματα ή δεν είναι χειρουργικά περιστατικά, να είναι σε θαλάμους, σε κλινικές και σταδιακά να εμφανίζουν συμπτώματα και να αποδεικνύεται ότι είναι περιστατικά κορονοϊού. Και τα μέσα ατομικής προστασίας, γάντια, μάσκες κτλ. Πρέπει να είναι περισσότερα. Δεν μπορεί με μία χειρουργική μάσκα να είσαι όλο το 8ωρο όταν οι προδιαγραφές ασφαλείας είναι για 2 ώρες, ή δεν μπορεί με ένα ζευγάρι γάντια κομμωτηρίου να είσαι όλο το 8ωρο τα οποία θα πρέπει να αλλάζουν από ασθενή σε ασθενή. Εδώ για τα γάντια πρέπει να είμαι ειλικρινής. Προσπαθούν οι διοικήσεις να προμηθευτούν, αλλά υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Υπάρχει έλλειψη γαντιών? Ναι. Που αυτά έπρεπε να είναι, όταν λέμε μιας χρήσεως, όπως το είπατε, από ασθενή σε ασθενή να αλλάζει αυτομάτως. Δηλαδή, μόλις εξυπηρετείτε να τα αλλάζετε. Αν εμείς τώρα έχουμε 500 εργαζόμενους εκτός και σε κανένα δύο μήνες, δηλαδή διπλασιαστεί το νούμερο, τριπλασιαστεί, μετά δεν θα έχουμε προσωπικό και θα αναγκαστούν να κλείσουν ΜΕΘ και από αυτές που λειτουργούν. Τώρα τι έγινε? Αναστάθηκαν οι κανονικές άδειες του προσωπικού. Όλες οι άδειες. Για άλλη μια φορά. Αυτό δεν είναι ομολογία ότι έχουμε σημαντικότατες ελλείψεις προσωπικού? Ναι, σημαίνει όμως ότι είμαστε και σε έκτακτη ανάγκη όμως, Πρόεδρε. Δεν διαφωνώ εγώ ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Αλλά όμως δεν είμαστε ακόμη σε φάση Βελγίου, επαναλαμβάνω. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα.